Όσο περνούσε ο καιρός στη χώρα των παραμυθένιων και έμπαινε η άνοιξη, τόσο και πιο ενθουσιασμένοι ένιωθαν οι τρεις μικροί φίλοι. Ο Πέτρος, ο Τρίλι και ο Μουξ. Κάθε μέρα που περνούσε, γνώριζαν και καινούριους φίλους. Και είχαν γνωριστεί πια τόσο καλά με τους παραμυθένιους, που ήταν όλοι τους σαν μια μεγάλη αγαπημένη οικογένεια. Μια μέρα όμως, την ώρα που οι τρεις φίλοι έκαναν τον περίπατό τους μέσα στο δάσος, είδαν κάτι που τους έκανε να ξαφνιαστούν πολύ. Ένα μικρό κοριτσάκι με μακριές κατάξανθες πλεξούδες που δεν είχαν ξαναδεί ποτέ ως τότε, καθόταν στην ακροποταμιά και έκλαιγε. Έκλαιγε απαρηγόρητα. Μα την ουρίτσα μου, Πέτρο, αυτό εκεί το κοριτσάκι ή πολύ πεινάει ή πολύ κλαψιάρικο είναι. Ανοησίες, σκιούρε, νομίζεις πως όλος ο κόσμος δηλαδή σου μοιάζει και κλαψουρίσαν την αφεντιά σου μόλις πεινάσει λίγο. Κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει. Και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε να το ρωτήσουμε. Ίσως μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάτι. Έτσι και έγινε. Ο Πέτρος, το σκιουράκι και ο μικρός ποντικός πλησίασαν το κοριτσάκι και στάθηκαν πλάι του. Καλημέρα, κοριτσάκι. Οι φίλοι μου και εγώ περνούσαμε από το δάσος, σε είδαμε που κλαις και σκεφτήκαμε πως ίσως μπορούσαμε να σε βοηθήσουμε. Πες μας, τι σου συμβαίνει και είσαι έτσι λυπημένο? Καλά σου λέει ο Πέτρος, κοριτσάκι. Γιατί δεν μας μιλάς? Σταμάτα να κλαις και μίλησέ μας. Νομίζεις πως δεν ραγίζεται και η δική μας η καρδούλα να σε βλέπουμε να κλαις έτσι? Λοιπόν, θα μας πεις. Και πρώτα-πρώτα, πώς σε λένε? Πρώτη φορά σε βλέπουμε στη χώρα των παραμυθένιων. Μήπως είσαι καινουριοφερμένη και χάθηκες μέσα στο δάσος? Όχι, δεν είμαι καινουριοφερμένη. Είμαι η κοκκινοσκουφίτσα. Δεν μπορούσατε όμως να με δείτε γιατί κρυβόμουν. Τι έκανε, λέει? Είσαι η κοκκινοσκουφίτσα? Μας κοροϊδεύεις, κοριτσάκι. Πώς μπορεί δηλαδή να είσαι η κοκκινοσκουφίτσα αφού εσύ δεν έχεις σκουφάκι? Τα βλέπεις και εσύ τα ίδια μου λες. Όλοι το ίδιο μου λένε. Κανένας δεν πιστεύει πως είμαι κοκκινοσκουφίτσα επειδή δεν έχω πια το κόκκινο σκουφάκι μου. Κι όμως δεν λέω ψέματα. Εγώ είμαι η κοκκινοσκουφίτσα. Τι φταίω δηλαδή εγώ που έχασα την κόκκινη σκουφίτσα μου? Οι άλλοι μπορεί να μην το πιστεύουνε. Μα εγώ το πιστεύω πως εσύ είσαι η κοκκινοσκουφίτσα, κοριτσάκι. Έλα, σκούμπισε τα ματάκια σου και πες μας πώς έγινε και την έχασες την κόκκινη σκουφίτσα σου. Μπορεί να τα καταφέρουμε να την ξαναβρούμε. Μακάρι να το μπορούσετε, Πέτρο. Φοβάμαι όμως πως είναι αδύνατον. Δεν το έχασε, βλέπεις, το λιβάδι του σκουφάκι μου. Μου έπεσε μέσα στο ποτάμι την ώρα που έσκυβα για να κουβεντιάσω με το φίλο μου, το βατραχάκι. Το πήρε αμέσως στο ρέμα και ώσπου να πεις τρία, είχε κιόλας χαθεί από τα μάτια μας. Ο φίλος μου, το βατραχάκι, μου υποσχέθηκε να μου το φέρει πίσω, αν το βρει βέβαια. Μα έχει περάσει πολύ καιρό από τότε και ούτε το βατραχάκι φάνηκε, ούτε και κανένας άλλος ξαναείδε το κόκκινο σκουφάκι μου. Έχεις δίκιο. Δεν φαίνεται να είναι και τόσο εύκολο να το ξαναβρούμε. Ωστόσο, δεν πρέπει να χάνεις το κουράγιο σου. Είμαι σίγουρος πως θα βρεθεί κάποια λύση. Τι λέτε κι εσείς, έτσι δεν είναι? Εμείς θα το βρούμε το σκουφάκι της. Με το συμπάθιο, Πέτρο, αλλά νομίζω πως δεν μας τα λες και πολύ καλά. Μα πως την ευχή δηλαδή, μπορείς να είσαι σίγουρος ότι εμείς θα το βρούμε το σκουφάκι της κοκκινοσκουφίτσας? Στο κάτω-κάτω δεν είμαστε και πάπιες για να τσαλαβουτάμε μέσα στο νερό. Πάπιες! Μπράβο, Μονικέ, περίφημη ιδέα σου, αυτό είναι η πάπια. Τρελάθηκες, Τρίλη, τι πάει να πει πάλι αυτό? Ποια πάπια? Η πάπια, κύριε Μουξ, η πάπια! Το παπί! Πώς αλλιώς δηλαδή να σου το πω, Η πάπια, καλέ! Αυτή θα μπορούσε να μας βοηθήσει! Εμπρός, τι κάθεστε! Πάμε! Ο Τρίλι έχει δίκιο, Μουξ. Πάμε γρήγορα να το προλάβουμε. Όσο για σένα, κοκκινοσκουφίτσα, εσύ πρέπει να μείνεις και να μας περιμένεις εδώ. Κάτι μου λέει πως τέλειωσαν πια τα βασανά σου. Καλή αντάμωση! <Το->
Και λέγοντας αυτά, ο Πέτρος χώθηκε κι αυτός μέσα στις καλαμιές, προσπαθώντας να φτάσει το σκιουράκο που είχε γίνει κιόλας άφαντος. Πίσω του, λαχανιασμένο και ξαφνιασμένο ακόμα για όσα συνέβαιναν γύρω του, έτρεχε το ποντικάκι. Ξαφνικά, ο Τρίλης σταμάτησε την τρεχάλα του. Γύρισε πίσω του, είδε τον Πέτρο και τον Μουξ που τον ακολουθούσανε και τους έκανε σημάδι να πλησιάσουν. Να την, τι βλέπετε? Κόβει βόρτες μπροστά στη φωλιά της και φλίαρει με τα παπάκια της. Λοιπόν, εγώ κόβω την ουλίτσα μου πως αυτή ξέρει και πολύ καλά μάλιστα που είναι το σκουφάκι που γυρεύουμε. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Όμως, αφού είσαι τόσο σίγουρος, Τρίλη, τι περιμένουμε και δεν της μιλάμε? Κυρία Πάπια! Κυρία Πάπια! Καλημέρα σου, κυρία Πάπια! Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα! Ουφ! Πάλι τα ίδια! Εσύ είσαι βάτραχε! Άσε με τέλος πάντων στην ησυχία μου! Δεν βλέπεις πως είμαι πολύ άσχολη! Μιλάω με τα παπάκια μου! Δεν είμαι βάτραχος, κυρία Πάπια! Εμείς είμαστε! Ο Πέτρος, ο Τρίλη και ο Μουξ! Βρεθήκαμε στη γειτονιά σου και είπαμε να σου πούμε καλημέρα! Μπαμπα! Μα την αλήθεια, αυτούς τους μουσαφιρέους δεν τους περίμενα! Και πώς βρεθήκατε στη γειτονιά μου, κύριε Πέτρο? Δεν φαίνεται και πολύ ευχαριστημένη που μας βλέπει η αφεντιά της. Ούτε καλημέρα δεν καταδέχτηκε να μας πει. Έλα σου, Πέτρο, και σε λίγο θα δεις πως θα αλλάξει το φέρσιμό της. Πες της μονάχα μια καλή κουβέντα για τα παπάκια της και όλα θα πάνε καλά. Προς λοιπόν, τι περιμένεις? Να μας συμπαθάς που σε χασομεράμε, κυρία Πάπια. Μανά, η αλήθεια είναι πως δεν βρεθήκαμε και τυχαία από τούτα τα λιμέρια. Είχαμε ακούσει για τα παπάκια σου πως είναι τα πιο όμορφα και τα πιο έξυπνα παπάκια της περιοχής. Και είπαμε να έρθουμε να τα θαυμάσουμε και από κοντά. Δεν πρόλαβε όμως ο Πέτρος να τελειώσει τα λόγια του και η γριά Πάπια άνοιξε το ράμφος της και τους χαμογέλασε με το πιο πλατή της χαμόγελο. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα! Μα αν είναι έτσι, τότε αλλάζει το πράγμα. Κοπιάστε στη φωλιά μου. Με συγχωρείτε που δεν σας καλοδέχτηκα από την αρχή, αλλά φοβήθηκα πως θα μου ζητούσατε κι εσείς το κόκκινο σκουφάκι της κοκκινοσκουφίτσας, σαν το βάτραχο που δεν μ' αφήνει λεπτό ήσυχη. Το σκουφάκι της κοκκινοσκουφίτσας? Μη μου πεις, κυρία Πάπια, πως εσύ το έχεις το σκουφάκι. Και γιατί να μη σου το πω? Και βέβαια εγώ το έχω. Το έφερε μια μέρα το ρέμα κατά δω. Είχε σκαλώσει στις καλαμιές. Το βρήκα και το πήρα. Είναι η πιο όμορφη σκούφια που μπορείτε να φανταστείτε. Την έχω στη φωλιά μου και τη φυλάω σαν τα μάτια μου. Κανένας δεν μπορεί να μου την πάρει. Και δεν μου λες, κυρά Πάπια, θα μπορούσες να μας τη δείξεις και εμάς αυτή την περίφημη σκούφια? Είμαι περίεργος να δω αν είναι στα αλήθεια τόσο ωραία όσο τη λες. Η Πάπια κοίταξε το σκιουράκι στην αρχή με κάποια δυσπιστία, ύστερα όμως κοροϊδευτικά και ξεκίνησε για τη φωλιά της. Αφού δεν με πιστεύεις, σκιούρε, περίμενε και θα δεις. Πάω να στη φέρω. Αυτό ακριβώς περίμενε και ο Τρίλη. Ώσπου να πάει η γριά Πάπια με το κούτσα-κούτσα της στη φωλιά της και να γυρίσει, αυτοί θα είχαν όλο τον καιρό να καταστρώσουν το σχέδιό τους. Πρώτος πήρε το λόγο ο Πέτρος. Λοιπόν, τι λέτε να κάνουμε? Όπως βλέπετε, τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα. Ή θα πρέπει να τα βάλουμε με την Πάπια και να της πάρουμε το σκουφάκι με τη βία, πράγμα που δεν μου αρέσει και πολύ. Ή ξέρω κι εγώ τι να πω, σταματάω το μυαλό μου. Εσύ μου ξτυλές. Εγώ νομίζω πως το βρήκα. Αφού δεν θέλουμε να της το πάρουμε με τη βία, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να την αναγκάσουμε να μας το δώσει μοναχή της. Τώρα κάτι μας είπες, πόντικε. Αυτό λέμε κι εμείς, μα δεν φτάνουν μονάχα τα λόγια. Ο σκοπός είναι να βρούμε και τον τρόπο. Και ποιος σου είπε πως είναι λόγια μόνο, σκίουρε? Μήπως μ' άφησες να συνεχίσω? Έχω κιόλας καταστρώσει το σχέδιό μου, έτσι που η ανόητη η Πάπια να την πάθει μια χαρά. Ακούστε το. Θα της πούμε πως οι άλλοι που έρχονται. Σοπάτε όμως τώρα, γιατί τη βλέπω που έρχεται. Πρόσεχε, Πέτρο, όπως σου είπα. Να την. Και αλήθεια,
Η Πάπια γύριζε τώρα από τη φωλιά της, κουνιστή και λυγιστή, φορώντας το κεφάλι της τη σκούφια της κοκκινοσκουφίτσας. Πλησίασε τους τρεις φίλους, τους κοίταξε στην αρχή περήφανα και καμαρωτά, και ύστερα ρώτησε με κάποια δυσπιστία. Α, τι λέγατε τέλος πάντων τόση ώρα, Πέτρο? Σας έβλεπα που όλο και μουρμουρίζατε με τον Ποντικό. Τίποτα το σπουδαίο, κυρία Πάπια. Λέγαμε τι κρίμα θα ήταν αν όλα αυτά που μας έλεγε αλλεπού χτες βράδυ είναι αλήθεια. Αλλά δεν βαριέσαι. Εμείς μια φορά δεν το πιστεύουμε. Η Πάπια στο άκουσμα της αλεπούς πάγωσε. Η αλεπού είπες, Πέτρο? Και σαν τι μπορεί να σας είπε εσάς η αλεπού? Δεν βαριέσαι. Ανοησίες. Ας μην τα θυμόμαστε και χαλάμε την καρδούλα μας. Άλλωστε, εγώ νομίζω πως εσύ είσαι τόσο γενναία που δεν φοβάσαι ούτε την αλεπού. Και με το δίκιο σου βέβαια. Είναι πολύ καυχισιάρα η αλεπού, κυρία Πάπια. Πολύ καυχισιάρα, σου λέω. Σκέψου μόνο πως λες όλο τον κόσμο ότι σήμερα το βράδυ θα έρθει στη φωλιά σου και θα σε καταβροχθήσει και εσένα και όλα σου τα παπάκια. Και όλα αυτά γιατί? Για αυτό το κόκκινο σκουφί που φοράς. Τι κρίμα στα αλήθεια, τι κρίμα. Για μίλα πιο καθαρά, Πέτρο. Μίλα πιο καθαρά. Πότε σας τα είπε όλα αυτά η αλεπού? Λες να έχει ανακαλύψει τη φωλιά μας? Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Ξέρει να έρθει και με κλειστά τα μάτια. Θα μπορούσε, λέει, να κάνει και μίλιο ακόμα για να σε βρει. Και όλα αυτά μόνο και μόνο για το σκουφάκι. Το σκουφάκι? Ποιο σκουφάκι, Πέτρο? Έλα τώρα, κυρία Πάπια, μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις αυτό που φοράς. Το σκουφάκι της κοκκινοσκουφίτσας. Έμαθε πως το έχεις εσύ και κατασυχίστηκε. Πρέπει, λέει, να το πάρει με κάθε τρόπο. Ακόμα και αν αναγκαστεί να βαριστομαχιάσει με κρέας πάπιας, που δεν της πολύ αρέσει τον τελευταίο καιρό. Όσο μιλούσε ο Πέτρος, τόσο τρεμούλιαζε η καημένη η Πάπια και λίγιζαν τα γόνατά της από το φόβο. Στο τέλος δεν άντεξε πια. Θέλεις να πεις, Πέτρο, πως θα μας φάει η αλεπού μόνο και μόνο γι' αυτό το παλιό σκούφι? Κι αν της το στείλω, δεν θα έρθει στη φωλιά μας αν της το κάνω δώρο από μόνη μου? Δεν το θέλω εγώ το σκουφάκι, δεν το θέλω. Λες να μην μας φάει αν της το δώσουμε? Όσο γι' αυτό να είσαι σίγουρη, κυρία Πάπια, η αλεπού το είπε ξεκάθαρα. Αν δεν ήταν το σκουφάκι που ήθελα, είπε, δεν θα ήμουν τώρα αναγκασμένη να φάω τόσα πάπια μαζί μέρα βραδιάτικα. Έτσι είπε. Της φώναξε, προσπαθώντας να πνίξει τα γέλια του ο Τρίλη. Η καημένη Πάπια κοίταξε το σκιούρο με ευγνωμοσύνη. Ύστερα άρπαξε γρήγορα-γρήγορα το κόκκινο σκουφάκι που φορούσε, του το πέταξε μπροστά στα πόδια του και ως που να πεις τρία, μάζεψε τα παπάκια της και άρχισε να τρέχει μέσα στις καλαμιές. Δεν τη χρειάζομαι πια εγώ τη σκούφια, σκιούρε. Κράτα την ή δώστε στην αλεπού. Εγώ μια φορά για καλό και για κακό αλλάζω γειτονιά. Γεια σας. Να πας το καλό, κυρία Πάπια. Όσο για τη σκούφια, να μείνεις ήσυχη και θα φροντίσουμε να τη δώσουμε όπου πρέπει. Εμπρός, Τρίλη, κόψε ένα καλάμι και θα κρεμάσουμε το σκουφάκι ψηλά σαν τρόπαιο για να το δει η κοκκινοσκουφίτσα από μακριά και να καταλάβει. Πάμε! Και οι τρεις φίλοι πήραν το δρόμο του γυρισμού χοροπηδώντας από τη χαρά τους. Την πιο μεγάλη όμως χαρά την ένιωσαν όταν είδαν την κοκκινοσκουφίτσα να φοράει το κόκκινο σκουφάκι της και με μάτια που άστραφταν από χαρά να τους ευχαριστεί και να γυρίζει τρεις ευτυχισμένες τα αδέρφια της τους άλλους παραμυθένιους.